Φίλες και φίλοι χαίρετε. Προσδεθείτε. <laughs> Προσδεθείτε. Εγώ ήμουν προσδεδεμένη την ώρα που, που έρχονταν τα μηνύματα, τα μηνύματα αυτά που θα σας διαβάσω. Ήμουν σταθμευμένη στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ και έβαζα νερό στο λάκι να πει και έρχονται τα εξή ακόλουθα μηνύματα από μια νεαρή κοπέλα 30 ετών σε ένα από τα messengers. Καλό απόγευμα, κυρία Θέκλα. Θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω στα πιο κάτω. Είχα πάει κομμωτήριο και τσακώθηκα με την κομμότρια. Η κομμότρια ανέφερε ότι το κέρατο δεν είναι αιτία χωρισμού. Ότι δεν είναι ένδειξη σεβασμού προς τη σύντροφό του, αν την απατά ή όχι. Δηλαδή... Ε ένα άνδρας που κερατώνει τη γυναίκα του μπορεί να τη σέβεται κατά την άποψη τη κομμότρια. Η κομμότρια είπε ότι οι άντρε είναι ζώα και θα απατήσουν τη γυναίκα του με την κάθε ευκαιρία. Ότι δεν θα χωρίσει αν είσαι μεγάλη ηλικία, αν είσαι 45 πλά, αν είσαι 45 χρόνων και πάνω, γιατί θα ταΐσεις στην κόμενα τα λεφτά που μάζευε τόσα χρόνια ότι αν χωρίσει, δεν πρόκειται ο πατέρα των παιδιών να ενδιαφερθεί για τα παιδιά του και αντί να του χτίσει σπίτι, θα τα τρώει με την κόμενα. Και γενικά ότι δεν πρόκειται να τη το χαρίσει τον άντρα δηλαδή στην κόμενα και να του τρώει τα λεφτά και τη σύνταξη άλλη. Είμαι 30 χρονών κυρία Θέκλα, προσπαθώ να βρω ένα καλό παιδί για να κάνω οικογένεια. Έτσι καταλήγουν όλοι. Υπάρχουν και καλοί Άρχουν και καλή τη απαντώ εγώ. Μου λέει αυτό προσπαθώ να βρω έναν καλό. Τη λέω η κομμότρια σου προφανώς μιλάει με βάση τον εαυτό της. Μάλλον μου λέει. Με την πείρα σας που μιλάτε με κόσμο όλοι σε αυτό το χάλι καταλήγουν. Όχι της λέω. Μήπως είμαι εγώ αυτή που πετά στα σύννεφα. Μακάρι να μην καταλήξω έτσι. Της λέω θα φτιάξω ένα βίντεο και θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Και προσθέτει κοπέλα, επίση η κομμότρια μου είπε ότι δεν θα ρίξει την, αυτο... την αξιοπρέπειά τη. Την αξιοπρέπειά τη. Να γίνει καθαρίστρια επειδή χώρισε και δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό τη, ενώ πριν τη συντηρούσε οικονομικά ο άνδρας τη. Λοιπόν, αυτέ οι απόψει είναι εξαιρετικά επικίνδυνε απόψει. Εξαιρετικά μηδενιστικέ απόψει εξαιρετικά τοξικές απόψεις, οι οποίες εμβολίζουν, εμβολίζουν, ουσιαστικά εμβολίζουν, την δυνατότητα των νέων παιδιών να οραματιστούν, να ονειρευτούν και να φτιάξουν μια καλύτερη ζωή από τη μίζερη και άθλια ζωή που ζουν μερικές και μερικοί. Εκνευρίστηκα. Γι' αυτό λέω προσδεθείτε. Εκνευρίστηκα. Τα πήρα. Τα πήρα. Λοιπόν. Είναι απαράδεκτο να μεταφέρουμε στους νέους ανθρώπους, στα νεαρά κορίτσια, στα νεαρά αγόρια, στους νεαρούς ενήλικες, να μεταφέρουμε το δικό μας μηδενισμό, τη δική μας μιζέρια, τη δική μας αδυναμία να υπερβούμε τις δύσκολες συνθήκες στη ζωή μας. Αυτό το βίντεο το φτιάχνω και για νέα παιδιά και για μεγαλύτερα παιδιά. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω ως ψυχολόγος, ως γυναίκα και ως μάνα. Ως ψυχολόγος θα πω ότι με βάση την πολύ γνωστή θεωρία της αυτοκυπρώμενης προφητείας, εάν πιστέψεις κάτι, ότι κάτι έτσι θα γίνει, θα λειτουργήσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να βγει σωστή η προφητεία στην οποία πίστεψες. Αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αυτός ο όρος είναι γνωστός από τον καιρό που πήγε εγώ στο πανεπιστήμιο, 30 χρόνια πριν. Να <laughs> <laughs> πολύ πλάκα, χθε ήμουν σε ένα κατάστημα και με εξυπηρετούσε ένα πολύ εξυπηρετικό νεαρός. Και σε κάποια φάση... Ε, του είπα μια λέξη στα αγγλικά που δεν τη γνώριζα. Γνώριζα την πιο καινούργια λέξη, αυτή τη Και του λέω: Πόσο χρόνο είσαι? Μου λέει 18. Του λέω είμαι 30 χρόνια μεγαλύτερη. <laughs> <laughs> και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι πέρασαν 30 χρόνια από τότε που πρώτο πήγα στο πανεπιστήμιο, ότι πέρασαν 30 χρόνια από τότε που ήμουν 18 χρόνια και δεν το πήρα ειδήσει. Λοιπόν, ως ψυχολόγος λέω, το πιστεύω και το εννοώ, ότι πρέπει να μιλάμε στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους και στον ίδιο μας τον εαυτό, να μιλάμε από μία θέση πνευματικότητας και όχι μία θέση ηλισμού, ηθικού ξεπεσμού και μηδενισμού των όποιων ανθρωπιστικών αξιών. Γιατί αν εμείς προσπαθήσουμε να πείσουμε τον εαυτό μας ή τους άλλους ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν υπάρχει κανένα φως στην άκρη του τούνελ, δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξει ο τρόπος που ζουν οι άνθρωποι τη ζωή του. Δεν υπάρχει τρόπο να γίνει η ζωή μα καλύτερη. Δεν υπάρχει τρόπο να εξηγιανθούν οι ανθρώπινε σχέσει. Δεν υπάρχει ελπίδα πλέον. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Δεν υπάρχει ανθρωπισμό. Τότε, άμα το πιστέψουμε, θα λειτουργούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να το κάνουμε πραγματικότητα. Αυτό το λέω ω ψυχολόγο. Ω ψυχολόγο, επίση, θέλω να πω ότι αυτό που βιώνω εγώ, αυτό που βιώνει εσύ, αυτό που βιώνει η κομμότριά σου, αυτό που βιώνει η αισθητικό σου, δεν είναι η πραγματικότητα όλου του κόσμου. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά δεν μπορεί να γνωρίζει, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει πώς λειτουργούν οι υπόλοιποι άνθρωποι, εκτός και αν είναι ένας κοινωνικός επιστήμονας αν είναι ένας μικροκοινωνικός κοινωνικός επιστήμονας, όπως ψυχολόγος, ή αν είναι ένας μακροκοινωνικός επιστήμονας, όπως κοινωνιολόγος. Δεν μπορεί τώρα ο οποιοσδήποτε, κρίνοντας με βάση τον εαυτό του και με βάση τις φίλες του. Τις φίλες της. Τους φίλους του. Τις φίλες του. Με βάση τον το, 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 το κόσμο που γνωρίζει το λίγο. Να βγάλει γενικά συμπεράσματα για όλους τους ανθρώπους και για όλη την ανθρωποτήτα. Και για να μπορέσεις αυτά τα συμπεράσματα να τα βγάλεις. Δεν φτάνει να τα γνωρίζεις. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει μια δουλειά όπως μια κομμότρια. Ναι, μια κομμότρια μπορεί να έχει πάρα πολύ πελατεία. Και να έχει συναντήσει εξίσου πολλούς ανθρώπους όσους έχω συναντήσει εγώ μέχρι σήμερα που είμαι ψυχολόγος. Ίσως όχι τόσους πολλούς όσους έχω συναντήσει εγώ προσωπικά γιατί... Λόγω τη έκθεση μου στο διαδίκτυο και τη λήψη σημαίνει έχω συναντήσει πολύ περισσότερου ανθρώπου. Μπορεί να έχει συναντήσει του μισού, ρε παιδί μου. Ή ένα μπάρμαν μπορεί να έχει συναντήσει πολλού ανθρώπου. Ή μια μπαργούμα. Ή ένα αεροσυνοδό. Ή μια αεροσυνοδό. Ξέρω εγώ, έχει διάφορα επαγγέλματα ε, τα οποία έχουν να κάνουν με ανθρώπου και ανθρώπινε σχέσει. Και οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτά τα επαγγέλματα συναντούνται ανθρώπου από διάφορου χώρου. Μπορεί να έχει συναντήσει πολλού ανθρώπου, αν δεν έχει όμω την εξειδίκευση, τη μόρφωση, τη γνώση τη ψυχολογική, την επιστημολογική γνώση, για να μπορείς να διαβάζεις τους ανθρώπους και τις έρευνες και τις μελέτες και τα αποτέλεσμα των έρευνών, πάλι δεν μπορείς να έχεις μια σωστή άποψη. Μια άποψη ρεαλιστική και μια έγκυρη άποψη. Έγκυρη άποψη σημαίνει αυτό που λέω, αυτό που πιστεύω να είναι έγκυρο, να ισχύει επιστημονικά έγκυρο, είναι ένα έβριμα το οποίο έχει επιβεβαιωθεί μέσα από μελέτες και μέσα από μελέτες των... των, μελετών, peer review. Άρα όσους ανθρώπους και να έχεις δει, όσους ανθρώπους και να γνωρίζεις, αν δεν είσαι ένας εκπαιδευμένος, ένας καλά εκπαιδευμένος επιστήμονας να διαβάζει τους ανθρώπους και τις μελέτες, δεν μπορεί να έχεις μια έγκυρη άποψη. Και οπωσδήποτε καμία άποψη η οποία είναι μηδενιστική, και καμία άποψη η οποία βάζει όλους στο ίδιο καλάθι δεν μπορεί να είναι έγκυρη. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά κίνητρα, διαφορετικές προθέσεις, διαφορετικές συνθήκες, κάνει διαφορετικές επιλογές και δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Λοιπόν, ως γυναίκα η οποία έχω και δύο γάμους και δύο διαζύγια. Έχω παντρευτεί επιτυχημένα δύο φορές και έχω χωρίσει επιτυχημένα δύο φορές. Δεν συμφωνώ με την άποψη της κυρίας. Σε καμία περίπτωση. Με την άποψη της κομμότριας. Ότι όλοι οι άνδρες απατούν και ότι μια γυναίκα στα 45 πλάς δεν πρέπει να χωρίζει τον άνδρα τη. <laughs> Γιατί θα χαρίσει τα λεφτά του ανδρός της στην κόμενα. Πρώτα απ' όλα, πώς η αντικειμενοποίηση του άνδρα, πόσο μισανδρισμό κρύβουν αυτά τα λόγια, πόσο εσωτερικευμένο μισογενισμό κρύβουν αυτά τα λόγια. Εσωτερικευμένο μισογενισμό είναι όταν μια γυναίκα μισεί το ίδιο τη το φίλο. Αντικειμενοποίηση του άνδρα, δηλαδή τον άνδρα τον έχουμε για να μα δίνει λεφτά. Ο άνδρα δεν είναι άνθρωπο, δεν έχει ανθρώπινα δικαιώματα, δεν έχει βούληση, δεν έχει συναισθήματα ο άνδρας. Δεν κάνει σωστά και λάθη ο άντρα. Είναι ένα άβουλον, κατά την άποψη τη κομμότρια πάντα, ε, τη συγκεκριμένη κομμότρια, γιατί και εξαιρετικέ κομμότριε. Η δικιά μου η κομμότρια Γεωργία Καραλουκά στην Κλήρου είναι ένα εξαιρετικά πνευματικό πρόσωπο. Με πολύ πνευματικότητα πάνω τη. Λοιπόν, η συγκεκριμένη κομμότρια είναι μισάνδρη Και μισογενήστρια. και του άνδρε του μισή και τι γυναίκε τη μισή. Και τα, και τα, έντερά τη ίσω μισή και τα σωθικά τη ίσω μισή. Γιατί δεν ξέρω. Μου φαίνεται εξαιρετικά πιθανό να την είχε απαντήσει ο άνδρα τη και μάλιστα επανειλημμένα. Μου φαίνεται εξαιρετικά πιθανό να έχει κρατήσει τον άνδρα τη για να έχει οικονομικό όφελο. Μου φαίνεται εξαιρετικά πιθανόν να μισεί τη φιλενάδα ή τις φιλενάδες του άνδρος της, γιατί θεωρεί θεωρεί υπέτειες για το γεγονός ότι ο άνδρας τη την είχε απατήσει. Um, και κρίνει με βάση τον άνθρωπο της ή ακόμη και με βάση τον εαυτό της ότι οι άνθρωποι είναι έρμεοι στα πρωτόγωνα του ένστικτα και άμα τους καβλώσει να πατήσουν θα πατήσουν και άμα τους καβλώσει να κακοποιήσουν θα κακοποιήσουν και ότι ο άνθρωπος δεν έχει λόγο στη μοίρα του ότι δεν μπορεί ο άνθρωπο να ανατρέψει ακόμη και τι έξει του, ακόμη και του εθισμού του, ακόμη και τι κακέ του συνήθειε ή ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο τον έχουν μεγαλώσει ή την έχουν μεγαλώσει. Την οποιανδήποτε, τον οποιονδήποτε. Είναι τραγική αυτή η κομμότρια. Τραγική. Όσο καλό ίσιο μαμαλιών και να κάνει, όσο καλέ αντάβιε και να κάνει, όσο, καλό, όσο καλή βαφή και να κάνει, όσο καλέ τεχνικέ εργασίε και να κάνει, φύγε κορίτσι μου από εκεί και πήγαινε σε κάποιο άλλο μέρο για υπηρεσίε μαλλιών. Είναι πολύ, πολύ, ωραία ώρα η ώρα που περιποιούμαστε τον εαυτό μα και κάνουμε αυτοφροντίδα. Και την ώρα που είμαστε στο κομμωτήριο ή σε ένα Ινστιτούτο Αισθητική ή σε ένα χώρο που κάνουμε θεραπείε αυτοφροντίδα, πρέπει να έχουμε ένα υγιέ περιβάλλον και να μην ακούμε μαλακίε και τοξικότητε και να μην επηρεαζόμαστε. Και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να τσακωνόμαστε με την κομμότρια ή με την αισθητικό ή με την οποιαδήποτε ή με τον οποιονδήποτε. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ τι κομμότριε και δεν τι θεωρώ ότι είναι κατώτερα πλάσματα. Η θεία μου, η Λένια η οποία είναι εξαιρετική κομμότρια και είναι στα λατσά, είναι ένα από του πιο ευφύ ανθρώπου που γνωρίζω, από του πιο αυτοεξελ... αυτοεξελισσόμενου ανθρώπου που γνωρίζω. Η θεία μου, η δεν τελείωσε το εξατάξιο γυμνάσιο. Δεν, δεν τελείωσε. Βγήκε νωρί από το σχολείο και πήγε να σπουδάσει κομμωτική. Όμω έχει πολύ περισσότερο μυαλό, πολύ περισσότερη κρίση, πολλέ περισσότερε γενικέ γνώσει από πολλού ανθρώπου που γνωρίζω, οι οποίοι δεν έχουν απλώ τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχουν πάει και παρακάτω. Δεν σημαίνει ότι όλε οι κομμότυρε είναι όπω την κομμότρια τη κοπέλα, αλλά η κομμότρια τη κοπέλα είναι αισχρή. Είναι αισχρή γιατί δηλητηριάζει με τη δική της μιζέρια, με, τη δική, με το δικό της μηδενισμό, το μυαλό μια νέα κοπέλα, η οποία πάει εκεί πέρα και να φτιάξει τα μαλλιά της. Δεν πάει στην κομμότρια και να πάρει σύμβουλε ζωή. Και αν είσαι κομμότρια, και αν είσαι αισθητικό, και αν είσαι εμπαργούμενη, και αν είσαι οτιδήποτε και σου ζητάει ο άλλο σύμβουλε ζωή, θα του πει: Κοίταξε, δεν είναι η δουλειά μου. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα καλά τα πράγματα. Ό,τι και να σου πω, θα είναι με βάση τη δική μου πείρα, γιατί δεν ρωτάς καλύτερα κάποιον ειδικό, γιατί δεν πας σε ένα ψυχολόγο, γιατί δεν ε, διαβάζεις κάποιο βιβλίο ψυχολογίας, για παράδειγμα, για, αφού μιλάμε εδώ για ανθρώπινες σχέσεις, ή γιατί δεν παρακολουθείς ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευση. Μην με ρωτά εμένα γιατί δεν είμαι ειδικό. Αυτή η ξερολίαση και αυτό το παίζουν όλοι οι ειδικοί σε πράγματα που δεν είναι ειδικοί, να μα λείπει. Εγώ προσωπικό, όταν μπω στο κομμωτήριο, αφήνω στα χέρια τη μου και λέω: Κάνε ό,τι νομίζει. Πώ να φτιάξω τα μαλλιά όπω εσύ νομίζει καλύτερα. Εντάξει, μερικέ φορέ μπορεί να πω κάτι για το χρώμα. Όσε φορέ έχω κάνει καταστροφικέ αλλαγέ χρώματο, τι έκανα από μόνη μου, το παραδέχομαι. Γιατί έκανα την έξυπνη και ασχολιόμουν με τα μαλλιά που δεν είναι η ειδικότητά μου. Ω Μάνα, έχω να πω σε αυτό το κορίτσι το εξή. Ότι ναι, αγάπη μου, οι σχέσει είναι δύσκολε. Ναι, ζούμε σε μια εποχή που το γενικότερο κοινωνικό κλίμα δεν ευνοεί τη δημιουργία υγιών σχέσεων και δεν στηρίζει τις οικογένειες. Ενώ αυτή η υποκριτική κοινωνία μιλάει για το θεσμό της οικογένειας και την τεκνοποίηση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο από τη μια ενθαρρυντικά και με καλό τρόπο και θεωρεί ότι όλοι πρέπει να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά... απ' την άλλη αυτή η ίδια η κοινωνία εξεφτελίζει το θεσμό του γάμου... εξεφτελίζει τη γονεϊκότητα, εξεφτελίζει την οικογένεια. Η οικογένεια είναι πολύ σημαντικό κύτταρο της κοινωνίας. Είτε είναι μια πυρηνική οικογένεια με δύο γονείς και ένα ή δύο παιδιά... είτε είναι μια οικογένεια με δύο συντρόφους είτε είναι μία μόνο οικογένεια και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό στο σπίτι μας μέσα να έχουμε το καταφύγιο μας, να έχουμε τη φωλιά μας, τη, τη δροσερή το καλοκαίρι, τη ζεστή το χειμώνα και να νιώθουμε συναισθηματική ασφάλεια και να ζούμε όμορφα σε ένα υγιές περιβάλλον από τοξικότητα, από κακοποίηση, από μυσανθρωπισμό. Μια γυναίκα η οποία θεωρεί ότι όλοι οι άνδρες απατούν επειδή έτσι είναι η φύση τους και ότι η γυναίκα πρέπει να κρατάει τον άνδρα της για να του τρώει τα χρήματά του και για να μην του τρώει η άλλη η γυναίκα τα χρήματά του που θα έχει ο άντρα της εάν τον χωρίσει. Μια γυναίκα η οποία έχει επιλέξει για άνδρα της, για πατέρα των παιδιών της, έναν άνθρωπο για τον οποίο είναι σίγουρη ότι αν χωρί σου δεν θα νοιαστεί για τα παιδιά. Ίσως είναι και σίγουρη γιατί μπορεί να ξέρει και το διπιόν του δικό της χαρακτήρα και να γνωρίζει ότι ίσως θα προκαλέσει γονική αποξένωση στα παιδιά και έτσι θα τα απομακρύνει από τον πατέρα. Ή, ή μπορεί σαν γνήσια σου να επέλεξε έναν επίσης σου, γιατί είναι πολύ συχνό φαινόμενο να είναι δυο νάρκισσοι μαζί και να κάνουν και παιδιά και να προκαλούν δράματα και τραύματα και διαγενειακές μεταβιβάσεις τραυμάτων και να ξέρει ότι και εγώ πάλι ο χαρακτήρας είμαι και ο άνδρας που πήρα πάλι ο χαρακτήρας είναι, οπότε άμα χωρίσουμε, εγώ θα στρέψω τα παιδιά εναντίον του, εκείνος δεν θα θέλει να βλέπει τα παιδιά και δεν πρέπει να χωρίσουμε για αυτό το λόγο. Υπάρχουν περιπτώσεις που μια γυναίκα μπορεί να βρίσκεται σε μια κακοποιητική σχέση με έναν άνδρα, ο οποίο άντρα αυτό να είναι ένα κακοήθη ναρκισσός Και να αντιλαμβάνεται ότι αν τον χωρίσω θα είναι εκδικητικό και θα κάνει ζημιά και στα παιδιά και σε μένα και σε εκείνη την περίπτωση σε συνεργασία με τον την ψυχολόγο τη, με ψυχολογική υποστήριξη, μπορεί να παρατείνει το γάμο προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά και τον εαυτό της από την εκδικητικότητα ενό κακοήθου να αρκίσουν. Εκείνη είναι μια άλλη περίπτωση. Η γυναίκα όμω αυτή η κομμωτριά είπε ξεκάθαρα ότι όλοι οι άνδρες απατάνε, το έχει στη φύση του άνδρα να πατάει, και ότι όλοι οι άνδρες, άμα του χωρίσει, θα δίνουν τα λεφτά στην κόμενα, δεν θα χτίσουν σπίτι στα παιδιά, θα τα φάνε με την κομμένα και ε, θα παραμιλήσουν τα παιδιά του. Λοιπόν, θέλω να πω σε αυτή την κυρία ότι έχοντας μία εικοσαετή πείρα κλινική, δουλεύοντας με ανθρώπους στο γραφείο, ε, καταλαβαίνω πως είναι η Κύπρια, στην Κύπρο δούλευα κι εγώ, έχω δει πολλές περιπτώσεις ανδρών, οι οποίοι μετά από ένα διαζύγιο έγιναν πολύ καλύτεροι πατεράδες από ό,τι πριν το διαζύγιο. Έχω δει στην πράξη άνδρες, οι οποίοι είτε ήδη αποφάσισαν να χωρίσουν, είτε η γυναίκα τους τους χώρισε, και μετά που χώρισαν, έπαθαν έναν τέτοιο ηθικό συγκλονισμό που συνειδητοποίησαν ότι κατά τη διάρκεια του γάμου του ήταν υπερβολικά απασχολημένοι με τη δουλειά του, ίσω είχαν μια εργασιομανία ή ε, λειτουργούσαν στον αυτόματο και θεωρούσαν ότι η λειτουργουσαν στον αυτοματο και θεωρουσαν οτι η ανατροφη και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι κάτι που παραδοσιακά το αναλαμβάνει η μάνα, οπότε δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα. Και μετά το διαζύγιο ασχολήθηκαν πολύ πιο ουσιαστικά με τα παιδιά του. Άρα αυτό που είπε ότι άμα χωρίσει τον άνδρα θα παραμελήσει τα παιδιά του είναι μια μεγάλη μαλακία και δεν ισχύει για όλου του ανθρώπου. Αν είναι ένα παλιό παιδό, θα παραμελήσει τα παιδιά του και όταν παραμένει παντρεμένη μαζί του. Επίση, ε, η άποψη που έχει ότι έχει αξιοπρέπεια και δεν θα το χωρίσει τον άνδρα τη άμα την απατάει, γιατί όλοι οι άνδρε θα πατάνε, και γιατί δεν θα πάει να γίνει καθαρίστρια ενώ πριν τη συντηρούσε ο άντρα αυτό είναι μια μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη ηλικιότητα που είπε. Τι πιο αξιοπρεπέ από το να δουλεύει για να συντηρήσει τον εαυτό σου παρά να πουλήσει την ψυχή σου στο διάβολο και να μείνει με έναν άνδρα που μισεί, με έναν άνδρα που θεωρεί ζώων και θεωρεί ότι σαν ένα ζώο να πατάει ασύστολα, Τι πιο αξιοπρεπέ να πα να καθαρίζει αποχωρητήρια, να πα να καθαρίζει σκάλε, να καθαρίζει σπίτια. Από του να παραμείνει εκεί και να το παίζει κυρία, ενώ από μέσα σου να είσαι γεμάτη πίκρα, γεμάτη κακία για του άνδρε, για τον άνδρα σου, για τι γυναίκε, ή μισογυνισμό, οι γκόμενε που παίρνουν του άνδρε από τι άλλε γυναίκε, οι άνδρε που είναι μαλάκε που απατούν τι γυναίκε του και το καθεξή. Αξιοπρέπεια. Είναι αξιοπρεπέ να παραμείνει σε ένα γάμο για το οικονομικό συμφέρον. Αναξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια είναι να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού σου και να παίρνει αποφάσει με βάση πνευματικέ αρχέ και αξίε. Και με βάση τον ανθρωπισμό. Και με βάση την καλοσύνη. Όχι με βάση τα καλά τη κοιλιά σου, τα οικονομικά και τα ελιστικά. Είναι ηλίστρια η γυναίκα. Όλοι οι άντρε απατούν. Όχι. Όλε οι γυναίκε είναι πιστέ. Όχι. Η πολυγαμικότητα, όπω έχουμε πει πολλέ φορέ εδώ στο κανάλι μα, είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Βρίσκεται μέσα στα γονίδια μα. Δεν είμαστε σαν του πιγκουίνου. Δεν είμαστε. Οι πιγκουίνοι λέει, ένα ζευγάρι έχουν και ζούμε αυτό όλη του τη ζωή. Οι πιγκουίνοι λέει, δεν ξέρω. Κάπου έχω διαβάσει ότι λέει είναι μονογαμικά ζώα οι πιγκουίνοι. Με ένα τέρι ζευγαρών και μένουν μαζί μια ζωή. Δεν είμαστε πιγκουίνοι. Δεν είμαστε. Το DNA μα των ανθρώπων είναι πολύ γαμικό. Το έχουμε πει χιλιάδε φορέ ότι έχουμε ένα πρωτόγωνο DNA με το οποίο καλούμαστε να ζήσουμε μια σύγχρονη ζωή και το πρωτόγωνο DNA είναι έτσι προγραμματισμένο ώστε οι άνθρωποι να μην κάνουν ζευγαριά, ώστε οι άνθρωποι να κάνουν σεξ με πολλούς ανθρώπους, Ούτω ώστε να επικρατούν τα ισχυρότερα γονίδια. Έτσι είναι τον DNA μα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε όλοι καταδικασμένοι να απατούμε. Όχι. Όχι. Αυτό σημαίνει ότι θέλει ένα άνθρωπο, χρειάζεται ένα άνθρωπο, να κάνει προσπάθεια, να κάνει πνευματική προσπάθεια, πνευματικό αγώνα, ούτω ώστε να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και όταν θα μπει σε ένα γάμο, θα μπει σε μια σχέση, να μπει από ένα χώρο όπου ήδη έχει δαμάσει τους εσωτερικούς του δαίμονες, όπου ήδη έχει εκπαιδεύσει τα άγρια ενστιχτά του και μπορεί να επιλέξει συνειδητά τη μονογαμικότητα ως μια πνευματική και ηθική επιλογή ζωής σε αντιπαράθεση με την πολυγαμικότητα που είναι μέσα στη ζωή φύση μας. Εννοείται ότι υπάρχουν άνθρωποι μονογαμικοί. Εννοείται. Η μονογαμικότητα στη σημερινή εποχή μεταφράζεται με βάση τα σημερινά κοινωνικά δεδομένα στο ότι δύο άνθρωποι αποφασίζουν να δημιουργήσουν μαζί μία σχέση, μία συγκατοίκηση, ένα γάμο, μία οικογένεια και αποφασίζουν συνειδητά ότι θα μοιράζονται τον ερωτισμό τους και τη σεξουαλικότητα τους ο ένας με τον άλλο. Παίρνω μια απόφαση δηλαδή ότι επιλέγω να είμαι με αυτή τη γυναίκα, επιλέγω να είμαι με αυτόν τον άνθρωπο, επειδή αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο, τον έχω επιλέξει, έχω εξερευνήσει την πολυγαμικότητά μου, δηλαδή έχω κάποιες εμπειρίες από το παρελθόν και ξέρω τι μου γίνεται και καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος που επιλέγω να ενώσω τη ζωή μου μαζί του, είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, είναι κατάλληλος για μένα... και τιμώ αυτόν τον άνθρωπο με το να του είμαι πιστός, με το να του είμαι πιστή. Αυτή είναι η μονογαμικότητα στην εποχή μας. Μία συνειδητή επιλογή. Μία ουσιαστική επιλογή. Που όσο πιο καλλιεργημένος είναι ένας άνθρωπος... όσο πιο ισορροπημένος ψυχικά και συναισθηματικά είναι ένας άνθρωπος... όσο πιο υγιή προσωπικότητα έχει ένας άνθρωπος... δεν μπορεί πάρα να στηρίξει τη μονογαμικότητα, να την υποστηρίξει και να την επιλέξει. Και γι' αυτό έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ και θα συνεχίζω να το λέω ότι δεν κάνουμε όλοι για γάμο, δεν κάνουμε όλοι για σχέσεις, δεν κάνουμε όλοι για μονογαμικότητες και ότι είναι εξαιρετικά υπεύθυνη επιλογή και έντιμη επιλογή κάποιο να πει «Ξέρεις, δεν μου βγαίνει εμένα αυτό». Και εφόσον δεν μου βγαίνει αυτό, δεν έχω νιώσει ότι θέλω και μπορώ να είμαι σε μία μονογαμική σχέση τιμώντα. την επιλογή μου, τιμώντα τον εαυτό μου, τιμώντα το τέρι μου, τιμώντα τον άνθρωπο γενικότερα με την επιλογή μου, επιλέγω να μην πω. Με τον ίδιο τρόπο που ένα άνθρωπο, ο οποίο συνειδητοποιεί ότι δεν είναι σε θέση να αναλάβει την πολύ σοβαρή ευθύνη του να κάνει παιδιά, αποφασίζει να μην κάνει παιδιά. Εγώ θεωρώ πολύ πιο έντιμο τον άνθρωπο που λέει δεν έχω δυνάμεις να κάνω παιδιά, δεν έχω τις δυνάμεις που είναι απαραίτητες δώσεις, ώστε να φέρω εις πέρας ορθά το γονικό μου ρόλο και την υποχρέωση που αναλαμβάνω κάνοντας παιδιά να είμαι ένας ενσυνείδητος γονέας, οπότε αποφασίζω να μην κάνω παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αγαπάει πολύ περισσότερο τα παιδιά του κόσμου όλου παρά έναν άνθρωπο που έτσι στα χαμένα κάνει παιδιά γιατί πρέπει να κάνει παιδιά και βγάζει όλα του τα πάνω στα παιδιά του και προφανώ μεταδίδει και όλε αυτέ τι απαξιωτικέ και μηδενιστικέ απόψει για τον άνθρωπο, τις σχέσεις, τη ζωή γενικότερα. Υπάρχουν άνδρε που δεν απατούν, υπάρχουν γυναίκε που δεν απατούν. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Θέλω να το πιστέψετε, ειδικά τα νέα παιδιά που με ακούτε, ότι όπως είσαι εσύ, το κορίτσι των 30 ετών μου μου έχει γράψει αυτά τα μηνύματα. Όπω είναι το αγόρι των 24 ετών μου μου έχει γράψει κάτι άλλα μηνύματα. Όπω είναι το άνδρα των 33 ετών μου έχει στείλει άλλα μηνύματα. Όπω είναι η κοπέλα αυτή τα Ταδε ηλικία που μου στείλει άλλα μηνύματα παρόμοια. Και ρωτάνε, υπάρχουν άνθρωποι. Ναι, όπω είσαι εσύ, υπάρχουν κι άλλοι. Και αν εσύ εστιάσει στο να βελτιώσει το δικό σου εαυτό, αν εσύ εστιάσει στο να δαμάσει του δικού εσωτερικού δαίμονε, αν εσύ εστιάσει στο να εξελιχθεί πνευματικά, τότε γίνεται ένα ακόμη περισσότερο άνθρωπο σε αυτόν τον πλανήτη, ο οποίο είναι κατάλληλο για αγάπη, είναι κατάλληλο για μονογαμικότητα, είναι κατάλληλο για συναισθηματική ασφαλεία και υγιή συνδεσιμότητα. Εστίασε σε εσένα. Βελτίωσε εσένα. Τώρα δεν είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι πολλοί. Ο τρόπο για να γίνουν περισσότεροι αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσω τη διάδοση τη ψυχοεκπαίδευση, τη ψυχοθεραπεία και του πνευματικού αγώνα. Γι' αυτό, αν σα αρέσουν τα βίντεο που κάνω, πατήστε like, πατήστε το κουμπί για εγγραφή στο κανάλι. Το κανάλι θα είναι πιο ψηλά στον αλγόριθμο του YouTube και θα προτείνεται σε περισσότερου ανθρώπου. Έτσι θα διαδοθεί περισσότερο το μήνυμα για την ψυχοεκπαίδευση, την ψυχοθεραπεία και τον πνευματικό αγώνα. Λοιπόν. Ε, ναι, είναι λίγοι άνθρωποι. Θέλουμε να γίνουν περισσότεροι. Αγωνιζόμαστε για να γίνουν περισσότεροι. Αν όμω. Αν όμω. Ακόμη. Δεν έχουμε συναντήσει αυτό που ψάχνουμε. Δεν είναι λόγος αυτός για να σταματήσουμε να πιστεύουμε στους ανθρώπους, να σταματήσουμε να πιστεύουμε στην αγάπη, να σταβατήσουμε να πιστεύουμε στον άνθρωπο και στις ανθρωπιστικές αξίες. Αν ακόμη δεν έχουμε συναντήσει τον κατάλληλο άνθρωπο για να συνδέσουμε τη ζωή μας μαζί του, δεν σημαίνει ότι πρέπει να σπέρνουμε χολή, τοξικότητα και πανικό μέσα μας και έξω μας. Ακόμη και αν έχουμε συναντήσει ανθρώπους που δεν ήταν καλό τέριασμα για μας και λόγω των δικών μας ψυχολογικών ζητημάτων προσχωρήσαμε στο να δημιουργήσουμε οικογένεια με τους ανθρώπους αυτούς και έχουμε φτάσει στη γνώση ότι είμαι με έναν άνδρα, είμαι με μια γυναίκα που δεν με σέβεται, που δεν με χτιμάει, που με απατάει, που, 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 υπάρχει ακόμη ελπίδα. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη σχέση μέσω της θεραπείας ζευγαριού. Έχω γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Να μείνω ή να μεινω η να το οποίο μπορείτε να το βρείτε online όπως και τα άλλα μου βιβλία, τα άλλα τρία βιβλία, στο, στην ιστοσελίδα Prince Frank. Νομίζω πρέπει να βάλω στην περιγραφή του βίντεο το link με τα βιβλία. Λοιπόν, ε, ή θα το βρείτε, βρε, το έχουμε στην κοινότητα. Ή στείλτε μου στα σχόλια να σας το βάλω, όσοι ψάχνουν το βιβλίο. Το βιβλίο να μείνω να φύγω, το οποίο είναι ένα βιβλίο που σε βοηθάει να καταλάβεις αν ο γάμος σου, η σχέση σου μπορεί να βελτιωθεί ή αν πρέπει να τελειώσει, να μείνω, να φύγω. Να μείνω, βελτιώνεται. Παίρνουμε την αξιοπρεπή επιλογή, την πραγματικά αξιοπρεπή, την ουσιαστικά αξιοπρεπή επιλογή του να διακόψει μια σχέση η οποία είναι κακοποιητική και τοξική, να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μα και των παιδιών μα, αν τυχόν έχουμε κάνει, να μην ασχολούμαστε ούτε με τα λεφτά του αλλού, ούτε με το χρόνο του αλλού, να μην παρεμποδίζουμε τη δυνατότητα ο άλλο να είναι καλό γονιό ή άλλη να είναι καλή γονιό. Και προχωρούμε πιστεύοντας τον άνθρωπο. Τέτοιες απόψεις, όπως αυτές που εξέφρασε η συγκεκριμένη κόμματρια, είναι τοξικές, είναι μισάνθρωπες, μισανθρωπιστικές, μισανδρικές και μισογενιστικές. Και δεν μας αρέσουν και τις απορρίπτουμε. Θα ήθελα πολύ να διαβάσω στα σχόλια τις απόψεις σας και κυρίως απόψεις ανθρώπων που βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ, ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ότι πιστεύουν ακόμη στην αγάπη και στον άνθρωπο. Εγώ πιστεύω και στην αγάπη και στον άνθρωπο. Αλλά για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε την αγάπη και να καλλιεργήσουμε τον άνθρωπο, πρέπει να βγάλουμε, να ξεριζώσουμε τα ζυζάνια, να βγάλουμε από τη ζωή μα τέτοιου ανθρώπου οι οποίοι μα πάνε πίσω. Τέτοιε κουβέντε και τέτοιοι άνθρωποι μα πάνε πίσω. Και έχω εξηγήσει πω και με το φαινόμενο τη αυτοεκπληρούμενη προφητείας και με τη διασπορά πανικού και άγχους και με τη, τις βλακίες που λένε που δεν ισχύουν και με την τοξικότητα. Mm. Αχ, αυτό το χωραφάκι μας. Καθημερινά πρέπει να ξεριζώνουμε τα χορταράκια. Τα βγάζουμε και τα χορταράκια ενώ τα ζυζάνια. Τα βγάζουμε, πάλι ξαναφυτρώνουν. Τα βγάζουμε, πάλι ξαναφυτρώνουν. Αένεος πνευματικός αγώνας, ατελείωτος. Ο οποίος όμως δίνει τόση πολύ χαρά και τόση πολύ αισιοδοξία. Κορίτσι, μην τα βάζει κάτω. Άλλαξε κομμωτήριο. Αλήθεια, άλλαξε. Άλλαξε κομμωτήριο. Εγώ είχα αλλάξει στα παιδιά πέντε νηπιαγωγεία, όταν ήταν μικρά. Μόλι έβλεπα καταστάσει στο νηπιαγωγείο που πήγαιναν, τα παιδιά που θεωρούσα ότι ήταν αντιπαιδαγωγικέ και ψυχιο, ψυχικά μη ωφέλιμε, άλλαζαν νηπιαγωγείο. Έχω αλλάξει πέντε νηπιαγωγεία στα παιδιά μου, ναι. υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Θέλω στα σχόλια, θέλω στα σχόλια να γράψετε κι εσείς που έχετε καλές εμπειρίες και να τις γράψετε. Ε, ξέρω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο που παρακολουθεί τα βίντεο και δεν σχολιάζει. Όσοι έχετε να μοιραστείτε θετικέ εμπειρίε, μοιραστείτε τε. Γιατί θέλουμε να ακούμε και καλά νέα, και φτάνει με αυτή τη μαυρίλα, και φτάνει με του απατηλού και του μαλάκε και τι μαλακισμένε και του έτσι και του αλλιώ. Φτάνει! Α ακούσουμε και κάτι θετικό. Chao.